Σε ένα κατάμεστο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε τελετή λήξης του σχολικού έτους για τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο των σύγχρονων εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού παρουσίασαν το έργο «Η Αρπαγή της Περσεφόνης». Την δραματουργική παρουσία είχε αναλάβει ο Δημήτρης Χιούτης, την εικαστική επιμέλεια ο Γιάννης Κρυδεράς, την χορογραφία η Μάρθα Καραλή, Κωνσταντίνα Παπα-Νικολάου, Αγγελική Παντελή, Γιάννης Κρυδεράς και Θάλια Γιογαράκη. Την εκμάθηση των τραγουδιών στα παιδιά ανέλαβε η Σοφία Πόθου, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια είχε η Κωνσταντίνα Παπα-Νικολάου. Τον όλο συντονισμό της τελετής είχε αναλάβει η Νεκταρία Καζανά. Άλλη μια ενδιαφέρουσα και επικοδομητική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά γεμάτη όμορφες και χρήσιμες εμπειρίες. Με πλήρη συνέστηση του καθήκοντος και του ρόλου μας, δουλέψαμε και φέτος υπεύθυνα επιστημονικά και μεθοδικά, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τις αρχές της σχολικής μας μονάδος. Το να είσαι γονιός ή δάσκαλος είναι ξεχωριστό δώρο, γιατί μέσα από τα μάτια των παιδιών αντλούμε δύναμη και βλέπουμε τη συνέχεια της ζωής, την αέναη πορεία των πραγμάτων, αλλά και την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται. Μια χρονιά που πιστεύω ότι συντελέστηκε ένα αξιόλογο παιδαγωγικό έργο, υλοποιήθηκαν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και κατακτήθηκαν υψηλοί στόχοι. Το σπουδαιότερο όμως επίτευγμα για εμάς τους νηπιαγωγούς είναι το χαμόγελο που λαμβάνουμε κάθε πρωί από τους μαθητές μας, που έρχονται γεμάτο χαρά και μας λένε «Καλημέρα κυρία, τι θα κάνουμε σήμερα?». Γι' αυτό η ομάδα του νηπιαγωγείου είναι πολύ περήφανη. Σήμερα οι μικροί μαθητές μας ολοκληρώνουν το όμορφο ταξίδι στο νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται για το μεγάλο σχολείο. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος των εκπαιδευτηρίων Γιώργος Κοτρώνης, η συγκεκριμένη γιορτή ήταν αφαιρωμένη στη μνήμη της νηπιαγωγού Μαριάννας Γκοτσοπούλου, που πριν από ένα μήνα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών, νικημένη από την επάρατη νόσο. Ολοκληρώνεται μια ακόμα σχολική χρονιά και η αλήθεια είναι ότι για μένα και την Νεκταρία είναι η έκτη μας σχολική χρονιά και μας φαίνεται σαν να ολοκληρώσαμε κι εμείς μαζί με τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας μια εκπαιδευτική βαθμίδα. Αυτά τα 6 χρόνια μπορώ να πω ότι είναι για μας τα ομορφότερα της επαγγελματικής μας ζωής. Οι υπέροχες στιγμές που σου χαρίζει η σχολική ζωή είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγκριθούν με οτιδήποτε άλλο έχουμε ζήσει. Παράλληλα, οι αγωνίες που εκ των πραγμάτων έχουμε σε αυτή τη διαδρομή ξεχνιούνται στα ακρογιάλια, όπως λέει και ο ποιητής, ο οποίος και συνεχίζει. Και ήταν ωραίο το πρόσταγμα που δέχτηκες να δώσεις και ήταν το χαμογέλιο σου σαν έτοιμο σπαθί. Μόνο η χαρά λοιπόν μας μένει και τα χαμόγελα των παιδιών μας. Τύχη καλή μας έφερε στα εκπαιδευτήρια πριν 6 χρόνια και ελπίζουμε αυτή μας η διαδρομή να συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρόνια. Σε αυτή την όμορφη διαδρομή όμως, ένας από τους πιο γλυκούς συνεργάτες μας ήταν η νηπιαγωγός Μαριάννα Γκοτσοπούλου, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν ένα μήνα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους μαθητές της. Μαριάννα, από εκεί που βρίσκεσαι, να ξέρεις ότι η σημερινή παράσταση είναι αφιερωμένη σε σένα. Οι συνάδελφοι, μαζί και οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, δούλεψαν πολύ τον τελευταίο καιρό και σήμερα θα απολαύσουμε τον κόπο τους. Οι μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν δρόμενα όπως η Δήμητρα και οι Θεριστές, τον Χορό των Ηλιακτίδων, την Περσεφόνη να χορεύει με τις φίλες της, την Αρπαγή της από τον Θεό του Κάτου Κόσμου, τον Χορό του Ερμή και τέλος τις Γιορτές Χαράς.
καινούρια μέρα ξημέρωσε, καινούρια εποχή, καινούρια διάθεση, καινούριο φως απλώνεται, γιορτάζουμε, γιορτάζουμε τη χαρά της ζωής, γιορτάζουμε και χορεύουμε το γαϊτανάκι της ζωής. Γιορτάζουμε βαδίζοντας σε μυρωμένες, νοσταλγικές μνήμες, όπου η φιλία και η σχέση ζωής λαμπυρίζουν στο γαϊτανάκι που υφαίνει το καλοκαιρινό φως. Τραγουδούμε το τραγούδι που φτιάχνει το κύμα. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα ταξίδι τελειώνει και ένα άλλο αρχίζει. Με μια ευχή σας ξεπροβοδίζουμε. Γίνετε λοιπόν ο καλύτερος εαυτός σας. «Βλέπεις», είπε, «είναι οι άλλοι και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ».